ότι ο Θεός είναι απροσωπόληπτος, και θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο, είναι ανάγκη να το ξέρουμε όλοι μας. Διότι ή συνειδητά ή ασυνείδητα νομίζουμε ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Αυτό δεν έχει πρακτικότατες, θα λέγαμε, προεκτάσεις. Όταν επί παραδείγματι είμαι άρρωστη και ο άλλος είναι υγιής, νομίζομαι ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Εγώ να είμαι άρρωστος και ο άλλος να είναι υγιής, ο άλλος να είναι πλούσιος, να έχει αγαθά, υλικά αγαθά πολλά, και εγώ να μην έχω. Πιστεύω για μια στιγμή ότι ο Θεός προσωπολειπτεί, ότι ο Θεός δίδει χαρίσματα πνευματικά, αν θέλετε και επί πνευματικού επίπεδου. Δίδει χαρίσματα πνευματικά σε εκείνον, σε εκείνον, σε μένα δεν δίδει. Έτσι υπάρχει η αντίληψη, αυτή η εσφαλμένη εικόνα, ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Και τελικά, όταν κάποτε μπορώ να μιλάω έτσι για τον Θεό, τότε στην πραγματικότητα υβρίζω τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι, είναι απροσωπόληπτος. Πώς τον λέω εγώ ότι είναι προσωπολήπτης? Κάποτε οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών είπαν στον Κύριον: «Διδάσκαλε, είδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις και ου λαμβάνεις πρόσωπον». Κύριε, λέει, υποκριτικά το είπαν αυτό βέβαια, αλλά αυτό όμως ήταν αληθές. Υποκριτικά πέταξαν αυτό για να πιάσουν παρακάτω. Αυτό όμως που είπαν ήταν αληθινό. «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι σωστά μιλάς και διδάσκεις και ότι δεν λογαριάζεις πρόσωπον. Δεν λες ότι αυτή είναι επίσημη και δεν θα τους τα πω, ή αυτή είναι ταπεινή, φτωχή άνθρωποι και θα τους τα πω. Όχι, δεν λαμβάνεις πρόσωπο, δεν είσαι προσωπολήπτης». Αυτό ήταν μια παρατήρηση ακόμη και αυτών των εχθρών του Ιησού. Η Παλαιά Διαθήκη ευρύτατα βέβαια αναφέρεται και διακηρύσει αυτή την ιδιότητα του Θεού, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτός ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας και λέγει: «Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει». Ο Θεός, λέει, δεν λαμβάνει υπόψη το πρόσωπον, ότι είσαι σπουδαίος και τρανός κατά κόσμον, για να σε λογαριάσει. Βλέπει κάτι άλλο, βλέπει αν πράγματι αξίζεις, και όχι γιατί έχεις κάποιο όνομα ή γιατί οι άνθρωποι σε λένε σπουδαίον. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σας είπα, ας προσέξουμε, αφού έχουμε την μαρτυρία, μάλιστα χιλιομαρτυρημένη μαρτυρία από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός δεν προσωπολειπτεί, ώστε μην βραθούμε βλασφημώντας απέναντί του όταν λέμε ότι είναι άδικος, γιατί μοιράζει τα καλά του, τα αγαθά του, κατά τρόπον που τον δείχνει προσωπολείπτη. Ο Θεός βλέπει τις προαιρέσεις, ο Θεός βλέπει τις καρδιές, βλέπει τις προθέσεις. Γι' αυτό το λόγο και δίδει ό,τι δίδει, όπως εκείνος κρίνει. Αν δώσεις σε κάποιον που δεν αξίζει και εσύ λες με αυτόν που δεν αξίζει του δίνει ο Θεός θερυπίν αγαθά υλικά, πού το ξέρεις? Αν τα υλικά αγαθά που θα σου δίνει εσένα ο Θεός εγίνονται αιτία να καταστραφείς πνευματικά, ύστερα πού το ξέρεις? Αν αυτός δεν εξοφλάται πλέον από τον Θεό, κατά την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, «Παιδί μου», λέει ο Αβραάμ, «εσύ απέλαβες τα αγαθά σου όσο ζούσες». Δηλαδή ο Θεός ξόφλησε απέναντί σου. Αν είχες καμιά καλοσύνη, ξόφλησε, δεν σου χρωστάει πια τίποτα. Αυτή την έννοια έχει. Πού το ξέρεις αυτό, αγαπητοί μου? Τις έγνων νου Κυρίου, ποιος ξέρει το νου του Θεού? Πώς ξέρει ή τις έγινε, λέει, σύμβουλος αυτού? Ποιος στάθηκε σύμβουλος του Θεού? Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ο Θεός έτσι ενεργεί. Θα το πάρουμε αυτό ως δεδομένον. Ο Θεός δεν προσωπολειπτεί.
Τελείωσε. Έτσι μπορούσε να γνωρίζει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τις καρδιές των μαθητών του. Αναμφισβήτητα. Δεν είπε ο ίδιος «εγώ σας διάλεξα», δεν με διαλέξατε εσείς. Ο ίδιος δεν διάλεξε και τον Ιούδα, όχι για να τον προδώσει. Αλλά εδώ ακριβώς έχουμε δύο κατηγορίες για να φανεί ό,τι σας είπα προηγουμένως. Δεν ξέρουμε γιατί διαλέγει ο Θεός κάποιον που δεν αξίζει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί κάποτε αυτό το διάλεγμα να είναι κατά παραχώρηση και να μην είναι κατ' ευδοκία. Πού το ξέρουμε αυτό? Και ξέρετε τι θα πει κατά παραχώρηση? Τι φοβερό. Όταν ζητώ εγώ από το Θεό κάτι, δεν το θέλει ο Θεός να μου το δώσει. Όταν επιμένω, μου το δίνει. Και μου το δίνει κατά παραχώρηση. Δεν θα μου βγει καλό, θα μου βγει ξινό. Θυμόσαστε τι ζητούσε ο λαός στην έρημον? Κρέας. Ο Θεός λέει θα σας δώσω. Έδωσε. Λέει θα σας δώσω τόσο πολύ κρέας που θα σας βγει από τα ρουθούνια. Τους βγήκε από τη μύτη. Πέθαναν πάρα πολύ και στήθηκαν στην έρημο τα μνήματα της επιθυμίας, όπως ονομάστηκαν. Όταν ο Θεός έδινε το μάνα, ήταν το κατευδοκίαν θέλημά του. Όταν ο Θεός έδινε το κρέας, ήταν το καταπαραχώρησιν θέλημά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, τι θέλει ο Θεός και τι παραχωρεί. Μόνο μη τον παραβιάζουμε και μας δώσει ποτέ, επιτρέψει ποτέ το καταπαραχώρησιν θέλημά του, γιατί πραγματικά θα είναι αληθινή καταστροφή μας. Δεν διάλεξε ακόμη και τον Σαούλο Θεός? Τον διάλεξε. Δεν τον εγνώριζε? Τον εγνώριζε. Δεν θα ήξερε το αποτέλεσμα, την έκφραση της ζωής του αυτού του ανθρώπου? Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να δείξει πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος. Εγώ σε διαλέγω γιατί αξίζεις. Όταν εσύ όμως καταχράσε παρακάτω την κλίση σου, την βασιλική σου κλίση, δεν θα πας καλά. Βλέπετε? Όπως και τον Δαβίδ δεν τον καλεί. Ο Θεός ξέρει. Πάντως ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κάθε ανθρώπου. Τον γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Και θα πω άλλη μια φορά ότι στο Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα ήθελα όμως εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Θεός απαιτεί και από τους ανθρώπους να μην είναι προσωπολήπτε. Διότι η προσωποληψία είναι κακό πράγμα τώρα εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι εργάζονται από προσώπου Θεού. Και εκείνοι που εργάζονται από προσώπου Θεού είναι οι άρχοντες που διοικούν και κυβερνούν ένα λαό και οι δικαστές. Αυτοί είναι από προσώπου Θεού. Εάν λοιπόν προσωποληπτούν, θα έχουν να δώσουν φοβερό λογαριασμό εις τον απροσωπόληπτον Θεόν. Αν οι άρχοντες ενός λαού και οι δικαστικοί μπορούσαν να διαθέτουν μια τέτοια συνείδηση ότι ενεργούντες από προσώπου Θεού, δεν λέγει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ότι ο άρχον ουκικεί την μάχεραν φορεί, και ότι είναι από Θεού και ότι εκδικεί το κακόν? Δεν τα λέει αυτά η Κοινή Διαθήκη και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος? Συνεπώς είναι από προσώπου Θεού όπως και οι δικαστικοί. Αν είχαν αυτήν την συνείδηση ότι είναι Υιοί Θεού και Θεοί θήτα μικρών Θεοί, θα ήταν πανευτυχής. Έτσι ονομάζει η Αγία Γραφή αυτούς Θεούς. Ναι, με θήτα μικρών. Ο μεγάλος Θεός και η μικρή Θεή. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας Θεός. Γιατί όταν καλείται να γίνει Θεός, να θεωθεί, δεν είναι ένας Θεός. Από προσώπου του Θεού, όταν ενεργούν κάποιοι άνθρωποι, οι κυβερνώντες και οι δικαστικοί, δεν είναι Θεοί. Το λέει η Γραφή.
Και μάλιστα αυτό κατηγόρησαν εις τον Κύριον, και ο Κύριος επεκαλέστηκε ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Δεν είπε η Γραφή, εγώ είπα θεοί εστέ, και εμείς ως άνθρωποι αποθυμίσκεται. Ακούστε λοιπόν τι λέγει στον 81ο ψαλμόν. Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών. Ο Θεός στάχθηκε ανάμεσα σε μία συγκέντρωση θεών, δηλαδή δικαστικών και αρχόντων. Τι τους είπε? Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Έως πότε θα σας ανέχομαι να εκδικάζετε υποθέσεις και να λαμβάνετε πρόσωπα, δηλαδή να είστε προσωπολήπτε, και να μην δίδετε το δίκαιο, να μην αποδίδετε το δίκαιο? Ουκ έγνωσαν, σημειώνει ο ψαλμωδός, ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Δεν το κατάλαβαν, δεν το νιώσαν. Εγώ είπα, λέει ο Θεός, θεείεστε, και οι υψείς του πάντες, όλοι εσείς είσαστε παιδιά του Θεού και θεοί. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθυμίσκεται, και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Δηλαδή εσείς όμως δεν το λάβατε αυτό υπόψη, ότι είσαστε θεοί, με το να εκδικάζετε σωστά και να ενεργείτε από πρόσωπο Θεού σωστά, αλλά είσαστε σαν ένας κοινός συνηθισμένος άρχοντας, που δεν είναι κάτω από τη δική μου την επίβλεψη και φροντίδα, λέει ο Θεός, και πεθαίνει χωρίς κύρος αυτός ο άρχον. Τέτοιοι λέγοι είσαστε. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι η προσωποληψία υπάρχει στην ζωή των ανθρώπων, αλλά θα ήθελα να σας έλεγα σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Θα τη βρείτε την προσωποληψία παντού. Θα τη βρείτε στο επάγγελμα, στη δημοσία ζωή, θα τη βρείτε στο σχολείο, στο δρόμο, στην αγορά, ακόμη και μέσα και σε αυτήν την οικογένεια. Οι άνθρωποι προσωποληπτούν, δυστυχώς για διαφόρους λόγους, γιατί ο ρυθμιστής των πάντων είναι το συμφέρον, το κακώς νοούμενον συμφέρον. Διότι το καλώς νοούμενον συμφέρον είναι η σωτηρία, είναι να μην είμαι προσωπολήπτης. Θα τη βρείτε την προσωπολήψη ακόμη και στην αγωγή, και στο σχολείο, και στο σπίτι. Και αν υπάρχει αυτή η προσωπολήψη στην αγωγή, τότε δημιουργεί ανεπανόρθωτο κακό, αμετάκλητο κακό. Όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν 2, 3, 5 παιδιά, πόσα παιδιά μπορεί να υπάρχουν, και οι γονείς τα μεταχειρίζονται διαφορετικά. Γεννώνται οι ζήλιες κλπ. Κλπ. Ή στο σχολείο, όταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής προσωποληπτεί, κινείται ευνοϊκά υπέρ κάποιων προσώπων, αλλά όχι ευνοϊκά υπέρ κάποιων άλλων προσώπων. Όχι διότι ένα παιδί, ένας μαθητής μπορεί να κουράζει τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός να έχει αγανακτήσει, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά διότι κάποια παιδιά είναι κάποιων πλουσίων γονέων, οικογενειών, είναι εύσημα παιδιά, οι γονείς των έχουν κάποιες κοινωνικές θέσεις, προσβλέπουν σε κάποια συμφέροντα κλπ. Κλπ. Αγαπητοί μου, ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η προσωποληψία, διότι δίδεται η εικόνα ότι ο κόσμος είναι άδικος, ακόμη και από τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να λένε, με αδίκησε ο πατέρας μου, με αδίκησε η μάνα μου. Δεν λέμε με αδίκησε η κοινωνία. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί τόσο αυθονή η προσωποληψία και η αδικία μες στον κόσμο αυτόν. Η μάνα σου σε αδίκησε, ο πατέρας σου σε αδίκησε. Έτσι, για τους ανθρώπους αιώνιων πρότυπων, απροσωποληψίας είναι ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο απροσωπόληπτος Θεός.